ως πρώην βολεϊμπολίστας στον Άρη Θεσσαλονίκης, ξέρω τι σημαίνει μία μέρα επιπλέον. Σημαίνει πάρα πολλά χρόνια επιπλέον. Όσο πιο πολύ αθλούμαστε, τόσο πιο πολύ κερδισμένοι θα βγούμε. Μία μέρα επιπλέον σημαίνει καλύτερη ψυχολογία. Σημαίνει ότι ο οργανισμός μου θα μάθει να αντιδράει πριν με προλάβει η ίωση. Σημαίνει ότι το κορμί μου θα κρατιέται γερό μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Αυτό σημαίνει μία μέρα επιπλέον. Βάλτε όσες μέρες θέλετε επιπλέον. Ξεκινήστε από την πρώτη. Πόσα χρόνια πίσω. Νομίζω είναι, μπορεί να είναι και 40-45 χρόνια πίσω. Ναι, αν πάω από τα 15 μου, τώρα κοντεύω τα 60, ναι. Πρωταθλητισμός στον Άρη Θεσσαλονίκης, βόλεϊ, προπονητές πολλοί, ένας προπονητής μεγάλος και φίλος πλέον, μεγάλος προπονητής όμως, όχι λόγω ηλικίας, αλλά λόγω ταλέντου, ο Κώστας Χαριτονίδης. Συμπαίκτες πολλοί, αντίπαλοι πολλοί, αγώνες. Αυτό που κέρδισα βέβαια είναι η πειθαρχία του αθλήματος. Αυτό μου έμαθα από τότε, πειθαρχώ και στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Συνέπεια και ειλικρίνεια. Και πάνω απ' όλα εκγύμναση. Είτε παίζω είτε δεν παίζω. Αλλιώς νομίζω θα μείνω σε ένα ντουλάπι να με φάνει σκόρη. Μα θα θυμηθώ κάποιους, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια πίσω από ό,τι ακούσατε, είναι γύρω στα 40 και όταν πρώτο ξεκίνησα να παίζω βόλεϊ. Μπορώ να θυμηθώ τον Γιώργο τον Λυκούδη, τον Τετζέρη που ήμασταν αντίπαλοι. Ποιους άλλους είχαμε πει, πώς, με βοηθάνε, έτσι, ξανά με την ερώτηση, γιατί δεν μου έρχονται τώρα αυτοί. Ο Θανάσης ο Μουστακίδης. Μέχρι και συμπαίκτες με το Χαριτονίδη. Παίξαμε για λίγο διάστημα, εγώ ήμουν μικρός, αυτός ήταν μεγαλύτερος. Ο Γκράτσιος και πολλοί πολλοί άλλοι. Ναι, η ομάδα του Άρη στο βόλεϊ κάποια εποχή άφησε εποχή. Από τότε έχει δημιουργηθεί ένα φυτώριο που βγάζει παίκτες καινούργιους και χαίρομαι πάρα πολύ όταν τους βλέπω. Εγώ βέβαια ήμουν της παλαιάς κοπής παίκτης, τότε που δεν είχαμε ξένους μέσα στο πρωτάθλημα ακόμα. Σιγά σιγά μπήκαν και οι ξένοι, που όταν άρχισαν να μπαίνουν πραγματικά εμάς μας είχαν ενοχλήσει. Μετά καταλάβαμε ότι είναι αναγκαίο κακό. Γιατί με την άμυλα και τον ανταγωνισμό μια ομάδα γίνεται καλύτερη. Όσο πιο πολλές μπορούμε.